όπως λες και εσύ, είναι άστοχη σήμερα. Σνάιντερ μέσα. 40-29. Σάιμον Μιχάλη στον White, ο οποίος ο σκοράρει. Ήταν μέσα στο ημικύκλιο, θεωρώ. Ναι. Δεν το είδα καλά. Πάει μέχρι το καλάθι. Η πάσα του στο Μαντοβάνι βγαίνει έξω. Σαν 4 δευτερόλεπτα θα κάνει αυτό στο σου και θα σκοράρει. Σνάιντερ. Για τρεις ο Σιζόπουλος. Μέσα. Μαντοβάνι από τη γωνία. Μέσα κι αυτό. 51-33. Τώρα το σουτ για τρεις αστοχή. Το rebound ο Χαντ. Σηκώνεται καλάθι και φαουλ. Τι έβαλε εδώ ο Χαντ. Και το τέταρτο του Μάλκουμ, έτσι ταυτόχρονα. Το να παγιδεύουν τον Μπέρντς. Ωραία, αλλάζει ο White με τον Μπέρντς, αλλά ο Χαντ έκοψε εδώ. Τι κάνει ο Μπέρντς. Έρχεται στο καλάθι ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Τώρα δείξε το καλάθι, δεν ξέρω που σκόραρε layup, δεν ξέρω τώρα. Έμεινε πολύ ώρα στο καλάθι ο, ναι, ναι. Ο White όπως και να έχει. 53-39. Σίγουρα, καθένας παίρνει τις αποφάσεις. Κορονίδης για τρεις. Μέσα! 57-30. Μήπως καταφέρει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Και γι' αυτό και βλέπουμε και την γρήγορη επίδεση εδώ. Με τον Φίλιππο τον Τίκα, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι σήμερα. Τον είχε ο Μπάνκι βάλει στο τέλος. Καλάθι από τον Σνάιντερ. Πιο μεγάλος παίκτης σε ηλικία, είναι λογικό. Μέσα για τρεις ο Σνάιντερ. 71-46. Και πλέον μεταφερόμαστε την ερχόμενη τρίτη στον Στρόβολο για το Game 4, το τέταρτο παιχνίδι τη σειράς. Να δούμε αν η ΑΕΚ κάνει το break και κατακτήσει το πρωτάθλημα ή αν ο Κεραυνός στείλει σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι εδώ στο κίτιο τη σειρά.